Ναι. Κύριε, το 62 από πού το έδιωξε? Ε? Από πού το έδιωξε το 62? Στη γραμμή, ανώδου, κανονικά. Γιατί αυτοί λένε ότι έχει γίνει εμπορικό με τέτοιο, έχει γίνει σύγκρουση. Αμάν. Πώς έγινε αυτό? Καλώς, δεν ξέρω, ό,τι και θα σας πω. Άνοδο δεν το έστειλε. Ναι. Τι, άρη κάθοδο. Έγινε. Χρειάστηκε να περάσουν 20 ολόκληρα λεπτά μετά το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών για να καταλάβει ο σταθμάρχης της Λάρισας τι έχει συμβεί. 6 λεπτά μετά, ο ρυθμιστής της κυκλοφορίας από την Αθήνα επικοινωνεί ξανά με τον 59χρονο και τον ενημερώνει ότι το δυστύχημα έχει γίνει στον Ευαγγελισμό. Ο σταθμάρχης ακόμη δεν έχει καταλάβει ποια είναι η δεύτερη αμαξοστοιχεία της σύγκρουσης. Ευαγγελισμό είναι, λένε. Τι έχει γίνει? Πρέπει να γίνει τράκα. Τι τράκα, με ποιον? Παντελή, ναι. Από εδώ έφυγε στη γραμμή ανόδου. Τι έγινε, πώς και τι με τα κλαδιά σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται. Όπως έγινε και με το 2597, τώρα τι έγινε, πώς πήγαν εκεί πέρα αυτοί, δεν ξέρω. Ό,τι α πούμε, θα σου πω ψέματα. Εκεί από το ανόδο το έδιωξε. Από άνοδο. Από άνοδο την έδειξε από εδώ πέρα. Τώρα πώς γύρισαν τα κλειδιά αυτά, πώς γύρισαν τα κλειδιά και μπήκε στην άνοδο. Έχει γίνει με τράπα με το εμπορικό. Ναι. Σίγουρο είναι αυτό. Ναι. Έγινε. 3 λεπτά πριν από τις 12, ο ρυθμιστής επιμένει ξανά και ρωτά αν έδιωξε σωστά το τρένο, με το σταθμάρχη Λάρισας να επαναλαμβάνει πως αντιμετώπιζε πρόβλημα με τα κλειδιά και δείχνει να είναι σε πλήρη σύγχυση. Έλα, Παντελή. Σου πω, έχει πάει κανένα στο σημείο να μας πει? Τώρα πήρα και τους, έχω πάρει και τους τεχνίτες από τη γραμμή να πάνε. Ναι. Και οι πυροσβεστικοί είναι εκεί. Και... Τι λένε ακριβώς? Δεν ξέρω τώρα τι έγινε. Εσύ κανονικά έφυγε από άνοδο το τρένο. Ναι. Ναι. Σήμερα ήδη που είπα ότι έχω κλειδί με τα πρόβλημα. Καλά, μετά μου το έπαιζα. Αλλά αυτό τώρα έγινε άνοδο. Το άλλο. Τώρα πώς έγινε το κλειδί? Ενώ είναι γυρισμένο στην ευθεία και ήταν γυρισμένο. Τέλο πάντων. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εκεί από άνοδο όμως έδιωξε. Αυτό δεν είναι. Εγώ έφυγε από άνοδο. Ναι. Τώρα από εκεί και μετά πώς έγινε και μπήκε στην κάθοδο με τα κλειδιά αυτά, δεν ξέρω σήμερα τι έγινε. Τέλο πάντων. Έγινε. Όχι, ενημερώσαμε, αμέσως. Ναι. Στις 11:05, 17 λεπτά πριν από τη μοιραία σύγκρουση, η σταθμάρχης Νέων Πόρων επικοινώνησε με τον σταθμάρχη Λάρισας, ο οποίος την ενημέρωσε για την αναχώρηση της μοιραίας αμαξοστοιχίας 62. Λίγο μετά τις 12, η ίδια σταθμάρχης επικοινωνεί ξανά με τον 59χρονο. Βασίλη, τι έχει συμβεί? Έγινε τράκα. Ναι, πώς έγινε τράκα? Δεν ξέρω. Ό,τι θα σου πω, Ελένη, θα σου πω ψέματα. Τώρα πώς έγινε και μπήκε στην κάθοδο αυτό το τρένο, δεν ξέρω. Μια ώρα μετά το τραγικό συμβάν, ο ρυθμιστής επικοινωνεί για πολλωστή φορά με τον σταθμάρχη Λάρισας, ο οποίος υποστηρίζει ξανά ότι έδιωξε σωστά το τρένο. Έλα, Παντελή. Παντελή. Έλα. Εσένα σου έδειχνε άνοδο ότι έφυγε το τρένο, έτσι δεν είναι? Ναι. Άνοδο. Ναι. Έγινε καλός. Ο έμπειρος μηχανοδηγός του Intercity φαίνεται να είχε καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ωστόσο δεν είχε τρόπο να το επιβεβαιώσει. Επί 20 χιλιόμετρα, λίγο έξω από τη Λάρισα, τηλεφώνησε σε συνάδελφό του να δει αν εκείνος κινείται στην ίδια γραμμή. Ο συγκεκριμένος μηχανοδηγός πήρε τηλέφωνο έναν άλλον συνάδελφο και το ρώτησε αν είναι στο εμπορικό απάνω. Γιατί αυτός γνώριζε ότι ερχόταν το εμπορικό, αλλά δεν ήξερε που ήταν. Είδε τα εμπορικά πάντα έχουν κάτι παιδί. Και το επιβεβαίωσε ο άλλος ότι δεν είναι αυτός. Το εργό πάρε τον άλλον. Πόθηκε, που σημαίνει ότι επειδή είχε την εμπειρία ο ύμνηστος ο Κουτσούμπας, νομίζω ότι μάλλον είχε ψηλιαστεί, αλλά δεν πρόλαβε, γιατί ήταν 12 λεπτά η διαδρομή, ήταν πάρα πολύ σύντομη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρμόδιος εισαγγελέας έχει δώσει εντολή να ανοίξουν τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκόμενων στο δυστύχημα, για να διαπιστωθούν οι κλήσεις που έγιναν στο κρίσιμο διάστημα από την αναχώρηση από τη Λάρισα μέχρι τη σύγκρουση των τρένων. Τουλάχιστον 3 νέα πρόσωπα έχουν μπει στο κάδρο των ποινικών ευθυνών, με τις ανακριτικές αρχές να συνεχίζουν με γοργούς ρυθμούς το έργο τους. Ο επιθεωρητής του ΟΣΕ, που έβγαλε τις βάρδιες των σταθμαρχών, τοποθετώντας τον 59χρονο μόνο του στην νυχτερινή βάρδια για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, έδωσε τη δική του εκδοχή στην ανακρίτρια. Όπως ισχυρίστηκε, αν ο έμπειρος σταθμάρχης, με τον οποίο επικοινώνησε το βράδυ του συμβάντος, δεν είχε φύγει νωρίτερα, ίσως να είχε αποφευχθεί η σύγκρουση. Τον Πίτον ξαναρώτησα τι ώρα έφυγε και αυτός μου απάντησε ότι αυτός παρέδωσε κανονικά, δίχως να προσδιορίσει το ακριβές χρονικό σημείο. Θεωρώ ότι αν ο Πί εξασφάλιζε έστω την αμαξοστοιχεία 2597, ο προαστιακός που έφτανε από Θεσσαλονίκη στη Λάρισα και ζητήθηκε από τον μηχανοδηγό να κάνει όπισθεν, ίσως να είχε αποφευχθεί το δυστύχημα. Στις 10 Μαρτίου συγκαλείται η Ολομέλεια Εφετών, όπου θα αποφασιστεί ότι η υπόθεση της τραγωδίας των Ντεμπών θα ανατεθεί σε εφέτες ανακριτές.